οργανισμός ο δικός μας εδώ πέρα έχει μεγάλα προβλήματα. Έχουμε πρώτον και κυριότερο, έχουμε τον Άβλακα, το κανάλι ενιαίο με τον το Εύα Χέροντα, ο οποίος μας παίρνει νερό στην τροφοδότηση που κάνουμε, στην άντληση που κάνουμε εμείς, μας παίρνει πολλά κυβικά νερό. Εμείς εκεί πέρα μετράμε από τους κινητήρες που στέλνουν νερό πολλά κυβικά, ας πούμε, 1200 κυβικά την ώρα ο κάθε κινητήρας, ο οποίος δεν έρχονται αυτά τα κυβικά σε εμάς. Αυτό πρέπει να λυθεί το θέμα, ή να ξεχωριστεί, να γίνει ξεχωριστά η διόρυγα, ή να γίνει ενιαίος οπωσδήποτε το ΕΒ. Είναι απαράδεκτο να γίνεται ενιαίος δήμος με όλες τις περιφέρειες αυτές και τα το ΕΒ αυτά που είναι έτσι να μένουν ξεχωριστά. Εμείς δουλεύουμε με υδροληψίες και με ορολόγια, με υδρομετρητές, και αυτοί καταναλώνουν το νερό ανελαίτητα χωρίς υδρομετρητές. Δεύτερον, έχουμε πολλές χιλιομετρικές αποστάσεις σε αγροτικούς δρόμους οι οποίοι θέλουν συντήρηση και δεν μπορούμε να τους συντηρήσουμε. Ζητάμε μηχανήματα από δήμους, από περιφέρεια και δεν μπορούμε να βρούμε ανταπόκριση. Από το Δήμο κάπου μπορεί, γιατί δεν έχει και ο Δήμος πολλά μηχανήματα να μας εξυπηρετήσει, είναι μεγάλη περιφέρεια του Δήμου, οπότε με ένα μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει. Ζητάμε από την περιφέρεια, δεν μας δίνουν. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε ούτε τους δρόμους, ούτε τα κανάλια, τίποτα δεν μπορούμε να συντηρήσουμε. Δεύτερον, έχουμε το δίκτυο αυτό, τα αντλιοστάσια είναι παλαιότητας και έχουν πάθει μεγάλη φθορά. Οι αντλίες, τα μοτέρια, οι ηλεκτροπίνακες θέλουν όλα αντικατάσταση με καινούργιες προδιαγραφές. Τρίτον, έχουμε μεγάλο κόστος. Με τους αγρότες έχουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί το κόστος τους φτάνει πολλά. Φτάνει 40 ευρώ το στρέμμα σε άρδρευση, το οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γιατί είναι το κόστος μεγάλο, βαρύ, της ΔΕΗ. Και εκτός της ζημίας παθαίνουμε, αλλά το μεγαλύτερο κόστος είναι της ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή εμείς χρωστάμε στη ΔΕΗ πολλά λεφτά, τα οποία δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε βοήθεια. Και εδώ σε αυτόν τον τόπο, εάν οι αρχές του τόπου και του κράτους δεν βοηθήσουν την παιδιάδα παραμυθιάς, εδώ όλοι θα φτωχέψουν και πολύ φοβάμαι μην έχουμε και δυσάρεστα αποτελέσματα. Εδώ η βιομηχανία του τόπου είναι μόνον οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Εάν θέλουν οι αρχές, ας προσέξουν. Εδώ ζητάμε μια λύση προς το ρεύμα, ας πούμε. Μπορούμε να μας βοηθήσει κάποιος, το κράτος, για να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να έχουμε μείωση ρεύματος. Ή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει τον οργανισμό το δικό μας, επειδή είναι πολυδάπανος, να χρηματοδοτεί το Υπουργείο από 150 μέχρι 200.000 ετησίως, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα που έχουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα προς τον οργανισμό που ανήκει. Μας έχουν ρίξει διοικητικά, όπως μας λέει ο Δήμος, στο Δήμο. Ο Δήμος μας λέει για χρηματοδότηση στην περιφέρεια, η περιφέρεια μας απαντά, είστε στο Δήμο εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση, κάπου πρέπει να βρούμε λύση, να πούμε κι εμείς τα δικά μας προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε με όλη την καλή διάθεση να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το έργο αυτό, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αλλά δίχως τη βοήθεια της περιφέρειας, του Υπουργείου, με κάτι που μπορεί να γίνει, να βγούμε πέρα, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και πολύ λυπάμαι, θα έχουμε δυσάρεστες επιπτώσεις αν κλείσει ο οργανισμός αυτός.